Θα πάμε στον πρώτο καλεσμένο με αφορμή τις επαφές που έχει ξεκινήσει το Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, παρουσιάζοντας τα σημαντικά εκπαιδευτικά του προγράμματα. Μαζί μας είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολης της Πάφου, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιάννης Βαλινάκης, γνώριμο πρόσωπο από την κεντρική πολιτική σκηνή. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Και βεβαίως η αλήθεια είναι ότι πέρα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου της Νεάπολης, θα ήταν λάθος μας να μην ξεκινήσουμε ζητώντας από εσάς ένα σχόλιο σε όλα αυτά τα τεκτενόμενα στην γειτονική μας Τουρκία. Σήμερα υπήρξε και ένα άρωμα Κρήτης σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη γείτονα. Με την σύλληψη και τελικά βεβαίως αυτό το αίσιο τέλος, αφέθηκε ελεύθερος ο Ηρακλειώτης φοιτητής. Και νομίζω ότι διαμορφώνεται έτσι ένα περίεργο σκηνικό, αν θέλετε, στη γειτονική χώρα, που θα ήθελα να ξεκινήσω με το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσε αυτό το περίεργο σκηνικό να αγγίξει άμεσα την ελληνική καθημερινότητα. Κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς, μια κυβέρνηση, γιατί είναι βέβαια δημοκρατικά εκλεγμένη, που είναι όμως 10 χρόνια στην εξουσία και που επιθυμεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο στο πρόσωπο του Ερντογάν να καθίσει και μερικά ακόμα, διότι με το καινούριο σύνταγμα που γίνεται πλέον προεδρική δημοκρατία η Τουρκία, mm-hmm. θα μπορεί ο Ερντογάν, εκλεγόμενος το 2014, να έχει και μια καινούρια και ίσως και δεύτερη μετά θητεία. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια μακρά περίοδο, υπάρχει μια κόπωση ενός μέρους του εκλογικού σώματος, κυρίως όμως υπάρχει η υποψία ότι υπάρχει ένας υφέρπον αυταρχισμός, φαίνεται ήδη αρκετά και φοβάται ένα μέρος της κοινωνίας της τουρκικής ότι η κρυφή ατζέντα που λέγανε ότι τόσα χρόνια είχε ο Ερντογάν και το κόμμα του, δηλαδή η άνοδος του ισλαμισμού και κυρίως όλων αυτών των ηθών που συνεπάγεται στην πρακτική καθημερινότητα, θα τους έφερναν σε δύσκολη θέση και θα σταματούσε ο εκδυτικισμός που τόσα χρόνια είχε γίνει. Τα βλέπουμε αυτά με το αλκοόλ, τις πιέσεις στις γυναίκες, με το φερετζέ, με το βάψιμο των νυχιών, που είναι φυσικό, δημιουργούν αντιδράσεις και επεμβαίνουν στην σφαίρα της καθημερινής ζωής όλων των Τούρκων και γι' αυτό είδαμε και ότι άρχισε να αυξάνεται αυτή η αντίδραση που κάποια στιγμή πήρε και φωτιά με αυτό το επεισόδιο στο πάρκο. Με αφορμή το τελευταίο περιστατικό της προσαγωγής και βεβαίως της αίσιας έκβασης με τον Ηρακλειώτη φοιτητή, αν δεν υπήρχε μια άμεση παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κύριος Αβραμόπουλος άμεσα κινητοποιήθηκε και ήρθε σε επαφή με τις τουρκικές αρχές για να αφαιθεί ελεύθερος ο φοιτητής. Θα μπορούσε η τουρκική προπαγάνδα να το χρησιμοποιήσει με έναν διαφορετικό τρόπο και νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κοίταξε, σε μια δυτική χώρα αυτό θα περνούσε απαρατήρητο. Mm-hmm. Θα λυνόταν με μερικά τηλεφωνήματα και θα τελείωνε εκεί. Εδώ τώρα στην κατάσταση που βρισκόμαστε φαντάζομαι ότι δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μακάρι το παιδί όπως φαίνεται γρήγορα να έχει βρει την ελευθερία του και την ισορροπία του σε σχέση με την προηγούμενη ζωή του. Από την άλλη είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο, δηλαδή η κυβέρνηση Ερντογάν, να το χρησιμοποιήσει αυτό για να δείξει ότι ήταν υποκινούμενο όλα αυτά τα επεισόδια. Mm-hmm. Ότι ήταν υποκινούμενα είτε από μια μερίδα στο εσωτερικό που αντιμάχεται την κυβέρνηση, το κεμαλικό καθεστώς, οι αντίπαλοι της του ΑΚΕΠΕ, του κόμματος του Ερντογάν, ίσως και να υπονοήσει, φαντάζομαι θα το κάνει και δάκτυλο από το εξωτερικό, αυτές οι συλλήψεις ξένων εκεί δείχνουν, Ιρανός, Αμερικανοί, όλα αυτά μπορούν να πλάσουν ένα σενάριο που θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Όλα αυτά για να πει ότι τελικά οι Τούρκοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη σημερινή κυβέρνηση και με τους νόμους και τις αλλαγές που έχει φέρει ο Ερντογάν και ότι τελικά κάποιοι από το εξωτερικό απλώς ή κάποιοι φίλοι τους περιθωριακοί στο εσωτερικό προσπαθούν απλώς να δημιουργήσουν κάθε φορά επεισόδια. Το ενδεχόμενο που κάποιοι έτσι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες αναφέρουν πολύ συχνά, η ίδια η Τουρκία να χρησιμοποιήσει έτσι ένα επίπλαστο σκηνικό κρίσης και έντασης με φόντο τη χώρα μας για να στρέψει την κοινή γνώμη προς αυτό, το φοβάστε? Σας θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό αποκαλύφθηκε ένα σχέδιο πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν, το οποίο ξεκινούσε με ένα επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σκηνοθετημένο βέβαια από τους Τούρκους στρατηγούς. Ένα επεισόδιο το οποίο θα οδηγούσε σε πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Στην ουσία όμως, όταν λέμε πόλεμο, εννοούμε επίθεση της Τουρκίας κατά ελληνικών νησιών. Mm-hmm. Οι Νούσες, η Λέρος και η Φούρνη, αν θυμάμαι καλά, ήταν το σχέδιο Βαριοπούλα. Το απεκάλυψε η κυβέρνηση Ερντογάν. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε αυτό το κομμάτι
το τμήμα δηλαδή του σχεδίου που αφορούσε την Ελλάδα και έμεινε μόνο το κομμάτι που αφορούσε στην τιμωρία των πραξικοπηματιών, των υποψήφιων πραξικοπηματιών. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλα αυτά είναι συνυφασμένα και δεν μπορεί κανείς να τα απομακρύνει το ένα από το άλλο. Χωρίς όμως αυτό να μας οδηγήσει στο να πούμε ότι αν έπεφτε ο Ερντογάν και ερχόταν η κεμαλική παράταξη ξανά στην εξουσία, την έχουμε δει στο παρελθόν, θα είχαμε καλύτερες μέρες στα ελληνοτουρκικά. Νομίζω ότι η πολιτική του εξωτερική δεν αλλάζει τόσο πολύ. Είναι τουλάχιστον αυτή η σταθερότητα όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Θα αφήσουμε το κομμάτι της πολιτικής σας ιδιότητας ως Υφυπουργού Εξωτερικών πριν από μερικά χρόνια και θα πάμε στο κομμάτι της ακαδημαϊκής σας δραστηριότητας, γιατί γι' αυτόν τον λόγο είστε σήμερα εδώ στην Κρήτη. Προηγήθηκαν δύο συναντήσεις την Τετάρτη και την Πέμπτη, σε Ρέθυμνο και Χανιά. Αύριο θα πραγματοποιηθεί μία ακόμα συνάντηση εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, στο ξενοδοχείο Γκάλαξη. Και στόχος είναι να παρουσιάσετε τα προγράμματα, τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Πανεπιστημίου της Νεάπολης στην Πάφο της Κύπρου. Υπάρχουν και έτσι σημαντικές ανακοινώσεις από την πλευρά όσον αφορά τις προτάσεις που κάνει το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο σε όλους τους Έλληνες φοιτητές, αντιλαμβανόμενο τις δυσκολίες της εποχής. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν πώς πήγανε οι παρουσίες σας σε Ρέθυμνο και Χανιά. Θα ήθελα να σας πω ότι εμείς το ίδιο το Πανεπιστήμιο αυτό που φτιάξαμε το αποκαλούμε προσιτή αριστεία. Με την εξής λογική. Πρώτα-πρώτα γιατί πιστεύουμε ότι το επίπεδο των καθηγητών, του διδακτικού προσωπικού είναι άριστο. Δεν θέλω να πω για τον εαυτό μου, αλλά είναι ένα απλό παράδειγμα. Άφησα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου ήμουν καθηγητής, άφησα το London School of Economics, το οποίο ήμουν στη συνέχεια, και πήγα στο Νεάπολη, στην Πάφο, γιατί πίστευα ότι με την ομάδα των συναδέλφων που φτιάξαμε αυτό το Πανεπιστήμιο, μπορούμε πραγματικά να δώσουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών. Είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σου δίνει όλη αυτή την ευληγησία, την οποία ευληγησία τη χρησιμοποιούμε πώς. Στο να φτιάξουμε προγράμματα που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας. Και όπως έχει φαντάζομαι διαμορφωθεί τώρα, δηλαδή να είναι ευέλικτη και με τα νέα δεδομένα. Δεν μπορούμε πια να φτιάχνουμε σπουδές και πτυχία που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, όπως είναι δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά που υπάρχουν στα δημόσια πανεπιστήμια. Γιατί είναι προϊόν συμβιβασμών των καθηγητών και ούτω καθεξής. Και προσιτό λέμε, προσιτή αριστή από την άλλη, διότι τα δίδακτρα είναι πολύ χαμηλά για ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο και φέτος τα μειώσαμε στο 50%. Πράγμα που σημαίνει ότι πολύ εύκολα μια μέση οικογένεια, παρά την σημερινή κρίση, μπορεί να ανταποκριθεί. Αν δεν κάνω λάθος, είναι με βάση τα σημερινά δεδομένα, επειδή υπάρχει ερώτημα τηλεθεατή, είναι 5.000 ευρώ ο χρόνος. Ναι. Και ειδικές τιμές για Έλληνες φοιτητές, αντιλαμβανόμενο το Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου, τις δυσκολίες της εποχής. Ακριβώς. Επειδή βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, και η ίδια Κύπρος αντιμετωπίζει φέτος δυσκολίες, κατεβάσαμε λοιπόν τις τιμές στο 50%, δηλαδή γύρω στα 5.000 το χρόνο, το οποίο αν λάβει κανείς υπόψη του όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά προσιτό. Το καταλαβαίνουμε ότι βεβαίως οι περισσότερες οικογένειες έχουν δυσκολία, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι έχει ένα παιδί σε μια άλλη πόλη, αρχίζει το κόστος και γίνεται πλέον παρόμοιο με αυτό το οποίο αντιμετωπίζει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Είναι μια επιτυχία του Πανεπιστημίου το γεγονός ότι στο μικρό χρονικό διάστημα που υπάρχει ως πανεπιστημιακό ίδρυμα έχει καταφέρει να προσελκύσει φοιτητές που με την εγγραφή επέλεξαν να φοιτήσουν σε αυτό. Ναι, δίνουμε τη δυνατότητα και σε φοιτητές από άλλες σχολές να μεταγραφούν στο δικό μας, βεβαίως κάτω από προϋποθέσεις που μας επιβάλλει η νομοθεσία. Το κυριότερο είναι ότι δίνουμε τη δυνατότητα στο επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών σε εργαζόμενους, οι οποίοι παραδείγματος χάρη βρίσκονται στην Κρήτη, γι' αυτό και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Κρήτη και είμαι εδώ, λόγω της συχνής αεροπορικής σύνδεσης που υπάρχει μέσω Ryanair με τα Χανιά, αλλά και μέσω των κυπριακών αερογραμμών από το Ηράκλειο. Ναι. Δίνει τη δυνατότητα σε έναν επαγγελματία, χωρίς να διαταράξει την επαγγελματική και οικογενειακή του ζωή, να φύγει ένα Σαββατοκύριακο το μήνα ή ένα Σαββατοκύριακο στους δύο μήνες και μέσα σε ένα χρόνο να πάρει ένα μεταπτυχιακό τίτλο. Σε νέες ειδικότητες, έχουμε στο δίκαιο, για παράδειγμα, τουριστικό δίκαιο, που είναι σήμερα μια καινούργια ειδικότητα. Υπάρχει ερώτημα τηλεθεατή δεύτερο που ρωτάει, αν θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες για τα ακαδημαϊκά προγράμματα. Ποιες είναι οι ειδικότητες
ειδικότητες που έχουμε είναι η νομική, στην οποία είμαι ο Κοσμήτωρ, διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά, λογιστικά, ψυχολογία, θεολογία, αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική τοπίου. Έχουμε πολλές καινούργιες ειδικότητες όπως και η αρχιτεκτονική τοπίου. Η φοιτηση είναι 4 χρόνια. Η φοιτηση είναι 4 χρόνια, εκτός από την αρχιτεκτονική που είναι 5. Είναι το κανονικό που υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και βεβαίως αναγνωρισμένα πτυχία, έτσι. Και βεβαίως αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ και από το Κυπριακό Δημόσιο, γιατί ξέρετε, εκεί επιτρέπονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο υπό τον όρο ότι θα γίνει διεθνής αξιολόγηση. Μόνο τότε παίρνεις την άδεια για να τρέξεις τα προγράμματα. Και δηλαδή, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μιλάμε για μια ελληνόφωνη περιοχή όπως είναι η Κύπρος. Τα μαθήματα είναι στα ελληνικά, γιατί πολλές φορές, ακούγοντας για ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, μπορεί να κάνουν συνειρμούς οι φοιτητές. Υποψήφιοι φοιτητές ότι μπορεί να γίνεται το μάθημα στα αγγλικά. Είναι έχετε στα ελληνικά. Δίκιο που το λέτε. Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα τα οποία αναφέρθηκα είναι ελληνόφωνα. Έχουμε και μερικά από τα οποία κάνουμε και στα αγγλικά, όπως η δίκηση επιχειρήσεων. Μάλιστα. Γιατί έχουμε και ξένους φοιτητές. Αλλά αισθάνονται οι Έλληνες φοιτητές μας σαν να βρίσκονται σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Με όλη τη σημασία του όρου, με τις βιβλιοθήκες, τις τεχνικές εγκαταστάσεις, την φοιτητική ζωή. Υπάρχουν μια πανέμορφη πόλη. Είναι μια πολύ όμορφη δίπλα στη θάλασσα. Είμαι σίγουρος και επειδή είναι πρακτικά προσβάσιμη προς την Κρήτη, ότι φέτος θα έχουμε ακόμα περισσότερους φοιτητές από την. Λοιπόν, αύριο στο ξενοδοχείο Κρήτη. Galaxy η ενημερωτική εκδήλωση σήμερα. Για. Σήμερα. Σήμερα. Σήμερα στο ξενοδοχείο Galaxy. Η εκδήλωση για το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Αν κάποιοι δεν καταφέρουν να έρθουν, πώς μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα? Θα μπουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, Νεάπολης University, και από εκεί και πέρα θα μάθουν ό,τι χρειάζεται. Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι και αύριο, θα είστε και αύριο το απόγευμα στο ξενοδοχείο Galaxy. Επομένως, όσοι δεν καταφέρετε σήμερα να βρεθείτε εκεί και να πάρετε πληροφορίες, θα μπορείτε να συναντήσετε τον κύριο Βαλινάκη αύριο στο ξενοδοχείο Galaxy στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ. Καλή παραμονή στο νησί μας. Να είστε καλά. Πολύ.